Κοιτάξτε να δείτε χάλια. Αυτά δεν έχουν ζωή. Εικόνε σοκ σε επιμηνεί ο Στάσιος στα ανομούλια. Όχαλος. Αδέσποτα σκυλιά πήδηξαν τον φράχτη και κατασπάραξαν πάνω από 100 αρνιά, οδηγώντας σε απόγνωση τα δύο αδέλφια των κτηνοτρόφων από την Αγία Βαρβάρα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εδώ με τα αδέσποτα ζώα. Από μια μέρα στην άλλη διαλούμε πάνω από 100 ζώα. Μας πνίξαν τα αδέσποτα σκυλιά. Χθες έγινε και αυτό το περιστατικό. Πήγα στο ποιμιοστάσιο μου και ήταν όλα κάτω ψαδούρι. Μας φύσαν στον δρόμο. Επηδείξαν το φράχτη και μπήκανε μέσα. Πόσοι σκύλοι ήταν δεν ξέραμε. Εμείς ήρθαμε και, είδαμε τα ζώα κάτω. Ο κόπος μας πήγε άδικα. Όλο το χειμώνα τυρανιόμαστε. Τον ανθρώπο τα ζώα τα πληρώνουμε. Θέμε και εμείς να αποζημίσουμε τον ΕΛΓΑ. Για τις εικόνες φρίκης, οι κτηνοτρόφοι ενημέρωσαν τον ΕΛΓΑ, κλιμάκιο του οποίου βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή των ζημιών. Εμείς υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 100-120 κομμάτια είναι. Αλλά περιμένουν τον ΕΛΓΑ να έρθει να μετρήσει. Έχει τραυματισμένα, το οποίο πρέπει να θανατωθούν τώρα. Γιατί αυτό δεν κάνει τα φάνη ανθρώποι. Για αποζημιώσεις ψίχουλα από τον ΕΛΓΑ, κάνουν λόγο κτηνοτρόφοι. Αρνιά που μέσα κοστίζουν 150 και 170 ευρώ. Θα πληρωθούμε, λέει, από τον ΕΛΓΑ 28 ευρώ, που αυτό το πράγμα είναι άδικο. Περιμένουμε το ΕΛΓΑ, περιμένουμε να έρθει να το καταγράψει και να τα μετρήσουμε τα ζώα, να δούμε αν πάρουμε σιά σε αυτά τα ψίχουλα. Δηλαδή, με αφήσανε στον δρόμο καλά-καλά. Δηλαδή, πρέπει να ξεσηκωθεί η πολιτεία. Μη αφήνετε καθόλου τα δέσποτα να τα μολένετε δεξιά-αριστερά. Είναι πολύ μικρή αποζημίωση. Θέλουμε και μια μέση αποζημίωση, διότι έχουμε καταστραφεί. Από εδώ επηδήσαν και μπήκαν μέσα. Είναι διπλό πλέμα για να μην πατήσει να μπει μέσα το ζώο. Και ο γείτονας από δίπλα έχει βάλει ψηλό δίχτυ για να μην τέθει τα κοτόπουλα του άνθρωπος και συνεχώς γίνονται προβλήματα. Οι επιθέσεις αδέσποτων σκυλιών σε κοπάδια ζώων αυξάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, όπως υποστηρίζουν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς αρμόδιους φορείς με στόχο να μπει φρένο στις απαράδεκτες αυτές καταστάσεις. Τα μολέρουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τα επιθυμούν να τα έχουν μαζί τους. Και βρήκαν μια περιοχή στα μολέρουν, δηλαδή και πιάνουν, δεν είναι δηλαδή μόνο εδώ στο Αγία Βαρβάρα που βρισκόμαστε. Είναι γενικό σε όλα τα χωριά, υπάρχει αυτό το θέμα. Χθες βράδυ μίλησα με έναν άνθρωπο που έχει ζώα και νίξανε δύο κρυζιούς. Και είναι αμαρτία δηλαδή, γιατί κοστίζουν τα ζώα αυτά. Και πρέπει να μην τα μολέρουν αυτοί που κάνουν τους φιλόζωους. Δηλαδή από την τέπα τα κάνουν τους φιλόζωους και από την άλλη πάντα τα μολέρουν όξο.